Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε κοντά σας. Και όπως σας είπα, ετοιμαζόμουν να υποδεχθώ και σήμερα έχω κοντά μου ένα πολύ γλυκό κορίτσι, τη Λίζα Θεμελή, η οποία θα μας πάρει από το χέρι και θα μας προτείνει αυτό το Σαββατοκύριακο, που θα είναι ένα διαφορετικό διήμερο, πιο συναρπαστικό, πιο κοντά στους συνεφίλ, στους νέους κυρίως συνεφίλ, αλλά για όλη την οικογένεια. Και μάλιστα είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Κρήτη, γιατί το Φεστιβάλ Ολυμπίας έρχεται στο Ηράκλειο. Αλλά ποιο είναι αυτό το φεστιβάλ και τι ακριβώς περιλαμβάνει? Λοιπόν, Λίζα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το φεστιβάλ διανύει την τρίτη δεκαετία ζωής του. Έχει ιδρυθεί από το 1997 από τον Δημήτρη το Σπύρου, καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει καταξιωθεί στο είδος του στην Ευρώπη και τον κόσμο. Διεθνές, το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπία, αλλά και 18ο η Κάμερα Ζιζάνιο, διάβασα εγώ. Βέβαια. Είναι... Έχω πολλές απορίες. Τι είναι το κάθε τι? Είναι Διεθνή και Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οπτικοακουστικής Δημιουργίας. Στην ουσία είναι ένα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ. Έρχονται από όλο τον κόσμο συμμετοχές, από Ευρώπη αλλά και από την Ελλάδα. Και συμμετέχουν σε κινηματογραφικά εργαστήρια, προβάλλουν τις ταινίες τους. Δεν θα λέγαμε ότι ανταγωνίζονται, φιλοξενούμε όλες τις δημιουργίες των παιδιών και προάγουμε το κινηματογραφικό τους λόγο. Και μάλιστα σε ένα αρκετά δύσκολο, ίσως και το πιο δύσκολο και απαιτητικό κοινό, το νεανικό κοινό. Και μας δίνεται και εμάς τη δυνατότητα εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο να πάρουμε μια μικρή, σημαντική όμως γεύση από όλα όσα συμβαίνουν πολλά χρόνια τώρα σε έναν θεσμό ουσιαστικά κινηματογραφικό. Mm-hmm. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα, μέσα από μια δική σου πρωτοβουλία ξεκίνησε αυτό. Ναι, το είχα σκεφτεί από πέρσι, φέτος το πραγματοποιήσαμε. Είμαστε μια ομάδα, συνδιοργάνωση το Φεστιβάλ Ολυμπίας και το Νεανικό Πλάνο. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να έρθει το κριτικό κοινό σε επαφή με τις βραβευμένες ταινίες. Ένα μικρό δείγμα θα πάρετε. Και εύχομαι αυτή η γνωριμία να φέρει πολλά περισσότερα στο μέλλον. Θα φέρει πολλά περισσότερα στο μέλλον, το μόνο σίγουρο. Αλλά μιλώντας για γνωριμία, τι ταινίες θα έχει τη δυνατότητα το κοινό να παρακολουθήσει? Mm-hmm. Και φυσικά να πούμε και ποιες μέρες, ποιες ώρες, από ποια ώρα ξεκινούν οι προβολές. Mm-hmm. Το Σάββατο 23 του μήνα θα υπάρχει ένα πρόγραμμα από την Κάμερα Ζιζάνιο. Έτσι λέγεται η συνάντηση που είπαμε πριν, η οπτικοακουστική mm-hmm. συνάντηση. Και θα ακολουθήσει η ταινία Αλιάνα. Είναι μια ταινία που βραβεύτηκε ως καλύτερο ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ και σε πάρα πολλά άλλα διεθνή φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Και μας έρχεται από τη Σουαζιλάνδη. Δεν ξέρω, είναι μια χώρα μεταξύ της Μοζαμβίκης στην Αφρική και της Νότιας Αφρικής. Και το που μας ταξιδεύει η ταινία αυτή, βλέπουμε τώρα εμείς και το... Mm-hmm. Παίρνουμε μια μικρή γεύση ουσιαστικά. Ναι. Αλλά μας ταξιδεύει σε τις ιστορίες νέων. Η Άννα λέγεται η ηρωίδα της ταινίας και πήρε το όνομά της επειδή όταν γεννήθηκε έβρεχε πολύ. Και στη γλώσσα των Σισουάτη, η Άννα σημαίνει αυτό, όταν βρέχει πολύ. Είναι ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Έχουμε μίξει κινούμενου σχεδίου και πραγματικής δράσης και πραγματικά... Δεν αξίζει να το παρακολουθήσει κάποιος. Και όλη η οικογένεια όμως, mm-hmm. το τονίζουμε αυτό, και μια ωραία πρόταση, μια ακόμα ωραία πρόταση mm-hmm. που φέρνει όλη την οικογένεια και όχι μόνο τους νέους ή τους καθήλυνα αρμόδιους, ενώ τους συνεφίλ αυτούς καθεαυτούς, mm-hmm. κοντά στην τέχνη του κινηματογράφου και φυσικά όλων των μηνυμάτων που μπορούν να περάσουν μέσα από αυτή. Εδώ βλέπουμε και την Αφίσα. Πες μας λίγο και τι, δώσε μας και άλλα στοιχεία. Βέβαια. Το Σάββατο 3:30 στο Βιτσέντζο Κορνάρο ξεκινάνε οι προβολές. Την Κυριακή συνεχίζεται πάλι με ένα αφιέρωμα στις ταινίες μικρού μήκους από την Κάμερα Ζιζάνιο και ακολουθεί η ταινία Σούπα Μόντο. Βραβεύτηκε στο Βερολίνο ως καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία για φέτος. Έχει σαρώσει σε όλα τα φεστιβάλ. Στο Φεστιβάλ Ολυμπίας πήρε τα σημαντικότερα βραβεία. Βραβείο καλύτερης ταινίας, καλύτερου σεναρίου, βραβείο της Βουλής των Ελλήνων Ανθρώπινες Αξίες, βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου. Μη σας κουράσω, είναι πολύ βραβευμένη ταινία. Όσοι τη βλέπουν, τους αγγίζει κάπου εδώ βαθιά. Η πρωταγωνίστρια είναι η 9χρονη Τζο, η οποία πάσχει από μία ανίατη ασθένεια, αλλά έχει τη δύναμη να το αντιμετωπίζει παίζοντας ως σούπερ ηρωίδα. Και οι συγχωριανοί της τη βοηθάνε σε αυτό, ώστε ζει το όνειρό της. Και είναι πολύ σημαντικό. Και παρακολουθούμε τώρα και την Αφίσα και βλέπουμε αυτά τα μάτια με αυτή τη δύναμη και καταλαβαίνουμε τη δύναμη της ψυχής και τη δύναμη που έχουν τα μικρά παιδιά και πολλές φορές σε πολλές περιπτώσεις με σοβαρά ζητήματα υγείας βλέπουμε ότι είναι εκεί
Και είναι αυτή η πραγματική μικρή καθημερινή ήρωες. Mm. Λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και να πάρουμε μια μικρή γεύση από αυτές τις ταινίες, τις βραβευμένες νεανικές και παιδικές ταινίες, τις οποίες ο κόσμος θα μπορέσει να παρακολουθήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Βάλε μας λίγο όμως τώρα και στη δική σου. Σε παίρνω, σε φέρνω λίγο πιο πίσω για να δούμε από πού κρατάει η δική σου σκούφια, Λίζα, και πώς αυτό το κάλεσμα και αυτή η πρόταση, παύλα πρόσκληση που απευθύνες στους κάθε ελληναρμόδιους του φεστιβάλ, είχε θετική απάντηση. Τι σου είπαν ξαφνικά, ποια είναι αυτή, τι θέλει από τη ζωή μας? Όχι, όχι, είμαι συνεργάτης του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Το έχω αγκαλιάσει και με έχει αγκαλιάσει το φεστιβάλ. Όσοι παρευρεθούν τις ημέρες του φεστιβάλ θα το συνειδητοποιήσουν αυτό. Είναι ένα φεστιβάλ πολύ φιλόξενο. Είναι σαν μια γιορτή. Ναι, είναι σαν μια γιορτή. Είναι πιτσιρίκια παντού στους δρόμους, έφηβοι και ενήλικες οι οποίοι συμμετέχουν σε κινηματογραφικά εργαστήρια. Συμμετέχω κι εγώ σε αντίστοιχα εργαστήρια που γίνονται εκεί και είναι κάτι που αξίζει. Δηλαδή, έχει καθιερωθεί στο χώρο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στο φεστιβάλ και με δράση στην Αθήνα, με αποστολές στο εξωτερικό. Οπότε, όταν έγινε η δική σου, από τη δική σου πλευρά η πρόταση και αυτή η σκέψη, νομίζω ότι βρήκε το πλέον πρόσφορο έδαφος για να ενυπάρξει και τελικά να υλοποιηθεί και να μιλάμε εμείς αυτή τη στιγμή για κάτι τόσο σπουδαίο. Πάμε λίγο όμως και στο κομμάτι των νεαρών, σίγουρα ηλικιών, παιδιών, αλλά αυτή τη φορά από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Που και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τίθενται σαν ακρογωνιαίος λίθος όμως, με τα κατάλληλα θεμέλια για την διαφορετική προσέγγιση μέσα από την τέχνη και μηνύματα που, όπως περνούν πολλές φορές από ταινίες, μέσα από ιστορίες, ίσως λίγο πιο βιωματικά, είναι τελικά ο καλύτερος τρόπος, κατά τη δική μου γνώμη, να ενσταλλάζουν μέσα στην ψυχή των παιδιών. Δημοτικά, γυμνάσιο, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ναι, βλέπουμε τα παιδιά να εκφέρουν ένα όριμο λόγο. Νομίζω ότι η καθημερινή τους εμπειρία περιλαμβάνει όλα αυτά τα πολυτροπικά μέσα, τα οπτικοακουστικά, τα κινητά, τα τάμπλετ. Οπότε έχουν συνηθίσει τη γλώσσα. Mm-hmm. Είναι καλό όμως να εκπαιδευτούν σε αυτό. Είναι ένα είδος αλφαβητισμού, θα λέγαμε, σύγχρονο. Και νομίζω ότι θα πρέπει η εκπαίδευση να δώσει βάση σε αυτό. Ωραίο αυτό που συζητάμε τώρα και μια πολύ ωραία πρόταση για εκείνες τις εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά κυρίως για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλουν με ένα διαφορετικό τρόπο και να αισθανθούν τα παιδιά ότι χαλαρώνουν λίγο από αυτό το της διδακτικής μεθόδου και διαδικασίας που ακολουθείτε, χωρίς να μειώνω φυσικά το έργο και την αποτελεσματικότητά της, αλλά με διαφορετικό τρόπο, γιατί μετά από μια καλή ταινία, προβολής ταινίας, όλοι θέλουμε να συζητήσουμε, προκύπτουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές θέσεις και σίγουρα αυτός ο προβληματισμός είναι το ωραιότερο πράγμα και το πιο γόνιμο για να καταλήξεις για κάπου. Ακόμα και ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση, αλλά και η διάθεση για διάλογο μεταξύ αυτών που έχουν παρακολουθήσει την ταινία. Κάπως έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι αυτά τα σποράκια έχετε τη διάθεση να φυτέψετε μέσα στις καρδούλες και στις ψυχές, μικρών και μεγάλων. Ναι, είναι μια καλή αφορμή το φεστιβάλ. Τώρα προσκαλούμε το Σαββατοκύριακο όλη την οικογένεια, αλλά διοργανώνονται και προβολές πρωινές για σχολεία, όπου ο εκπαιδευτικός θα φέρει την τάξη του να παρακολουθήσει μια ποικιλία από αξιόλογες ποιοτικές παιδικές ταινίες. Και όπου συμβαίνει αυτό, πάντα σε κινηματογράφο, πάντα σε ένα συλλογικό βίωμα, είναι πολύ σημαντικό να μην βλέπει ο καθένας μόνος του στο σπίτι ταινίες, αλλά να το μοιραζόμαστε αυτό, γιατί ο κινηματογράφος είναι μια συλλογική εμπειρία, αλλιώς είναι κάτι άλλο. Όμορφο όμως αυτό να είσαι σε μία αίθουσα και να ρίχνεις και κλεφτές ματιές στους γύρω σου για να καταλαβαίνεις και να αντιλαμβάνεσαι. Έρχεσαι καταρχήν πιο κοντά, ακόμα και αν δεν μιλήσεις, γιατί θα σου πούν που είναι λογικό, δεν πρέπει να μιλάμε στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και φυσικά μοιράζεσαι συναισθήματα και διαφορετικές διαθέσεις και εναλλαγές συναισθημάτων πολλές φορές με ανθρώπους που ίσως να μην γνωρίζεις, αλλά σας συνδέει αυτό το βασικό κοινό, το ότι όλοι παρακολουθείτε το ίδιο πράγμα. Ναι, δημιουργούνται κοινά πολιτισμικά σημεία αναφοράς και μπορούν οι νέοι και τα παιδιά, όταν βέβαια είναι και από άλλα background, είτε κοινωνικά είτε από άλλα μέρη του κόσμου, μπορούν να μοιραστούν πράγματα, να συνεννοηθούν, να καταλάβουν ένας τον άλλον. Υπάρχει κατανόηση. Οπότε αυτό είναι μαγικό. Στα διεθνή φεστιβάλ αυτό συμβαίνει, όταν συμμετέχουν παιδιά και νέοι, και νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχει ανάπτυξη αυτών των φεστιβάλ και στην Ελλάδα. Πιστεύω να συνεχιστεί αυτή η δυναμική. Θα συνεχιστεί. Και όσο περνάει ο καιρός, βλέπω ότι τα θεμέλια γίνονται ακόμα πιο ισχυρά. Πάμε λίγο σε κάτι άλλο. Το Φύλο σε πρώτο πλάνο για ένα πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό, κάτι πήρε το αυτή μου. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το Φύλο σε πρώτο πλάνο, λοιπόν, είναι συνδιοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Τρέχει τώρα ένας διαγωνισμός σε όλα τα σχολεία, όπου μπορούν μαθητές να φτιάξουν μια ταινία
που αφορά το φύλο, πώς βλέπουν το φύλο, τα στερεότυπα που υπάρχουν για το φύλο, τις διακρίσεις. Ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι 15 Απριλίου, οπότε αν μας ακούτε εκπαιδευτικοί, παιδιά που έχετε κάτι, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Και με το κατάλληλα βλέπουμε εδώ και το email το αντίστοιχο για να δηλώσετε συμμετοχή και τις απαραίτητες πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια της δικής μας συζήτησης που φροντίζουμε να δίνουμε στον κόσμο για να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας και με τους υπευθύνους. Πες μας λίγο τώρα, δεν θα σε ρωτήσω εγώ ποιες ταινίες έχεις ξεχωρίσει, γιατί νομίζω ότι μιλάμε για μια μεγάλη σου αγάπη, οπότε είναι όλες βραβευμένες. Δεν θα μου πεις, θα μου πεις Ιωάννα όλες και θα ακούσουμε έναν μακρύ κατάλογο ταινιών, σίγουρα με πολύ ενδιαφέρον. Όχι, όχι. Μπορώ να διαλέξω μια ταινία η οποία με έχει αγγίξει περισσότερο. Είναι η Ιλιάνα. Από τις ταινίες που θα δούμε εδώ. Με έχει αγγίξει. Γιατί βλέπουμε πώς δημιουργείται μέσω μιας συλλογικής αφήγησης μια ταινία, με τα στοιχεία των κυματέρ και το κινούμενο σχέδιο, πώς τα ίδια τα παιδιά μετουσιώνουν, μεταφέρουν μέσα στην οπτικοακουστική αφήγηση τα προσωπικά τους βιώματα και γίνεται με ένα τόσο αυθόρμητο τρόπο, το οποίο καταγράφεται στο κινηματογραφικό φακό, λάμπουν τα μάτια τους, χειρονομίες τους. Από την Αφρική, παιδιά με ένα διαφορετικό background, νομίζω είναι μαγικό. Και με άλλη κουλτούρα. Ναι, ναι. Είναι φοβερό. Όσοι δηλαδή έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι της δημιουργικής γραφής, της δημιουργικής και συλλογικής αφήγησης, θα βρουν μαγική ταινία. Όλοι εκπαιδευτικοί, είμαι σίγουρη. Μας έπεισες, να ξέρεις, από τον τρόπο που τα δικά σου ματιά έλαμψαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιγραφής. Και φυσικά αυτή η μαγεία γενικότερα του κόσμου και της ματιάς σίγουρα των παιδιών όλων των ηλικιών είναι κάτι που είτε μετουσιώνεται σε μια ταινία κινηματογραφικά, είτε το ζούμε σε μια σχολική τάξη για τους εκπαιδευτικούς που μας παρακολουθούν, είτε το ζούμε στα δικά μας παιδιά, στο δικό μας σπίτι. Είναι μοναδικό συνέστημα και είναι πολύτιμο. Να δίνετε τροφή για γόνιμη σκέψη στα παιδιά σας, γιατί μπαίνουν μέσα στην ψυχούλα τους και ενσταλάζουν ωραίες βασικές αρχές και αξίες και φυσικά να μην ξεχνάτε ότι είναι οι μελλοντικοί ενήλικες, είναι οι πολίτες του μέλλοντος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μου, που σε γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι πολύ όταν νέοι άνθρωποι έχουν τη διάθεση όπως εσύ να φέρουν το κοινό σε επαφή με γόνιμο διάλογο μέσα από ταινίες αξιόλογες. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν. Σάββατο και Κυριακή στις 3:30 στο Βιτζέντζο Κορνάρο. Σας περιμένουμε όλους. Μην το χάσετε. Λίζα μου, χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.